τον Περιφερειάρχη ασφαλώς, τον Γιώργο τον Πατούλη. Πέρα από τη χρηματοδότηση, μας ενέκρινε άμεσα τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που χρειάστηκε για να δημιουργηθούν οι περιβάλλοντος χώροι, οι πλατείες, οι δρόμοι, να έχει προσβασιμότητα το κτίριο, άλλο ένα 700 νομίζω περιφερειακό. Άρα σύνολο αυτό το έργο άγγιξε τα 7 εκατομμύρια. Εκεί που με γυρνάει και κάποια δύο χρόνια, τρία, που φέρναμε και τα γεύματα στα μοναχικά άτομα τότε με την κοινωνική υπηρεσία, με τη συνδρομή της περιφέρειας στην αγορά αυτών, αλλά και συγχρόνως με την ελπίδα της σημερινής μέρας που δίνει για το μέλλον στο επίπεδο της διαμόρφωσης μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, όσο οφείλουμε όσοι ανακατευόμαστε με τα κοινά, αφήνοντας τις δουλειές μας, τις επιστήμες μας, την οικογένειά μας ενδεχομένως ή ό,τι άλλο. Ξεκινάει κάποιος και περνάνε 3, 4, 5, 10 μηνύες ανθρώπων που τρέχουν για τα αυτονόητα, που εντωμεταξύ όμως καταστρέφονται περιουσίες, άνθρωποι, οικογένειες, ίσως και ζωές. Εντάξει, την περίπτωση όμως πιστεύω ότι έχουν μπει στις ράγες αυτά και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και γι' αυτό αυτό προστίθεται και με την ανάπτυξη της πλατείας, η οποία δημιουργεί μια άλλη πλέον αισθητική ειδικότερα στην περιοχή και με όλα εκείνα τα οποία είχαν σχεδιαστεί και έχουν εγκριθεί είτε από το Ενημερά είτε από το για να μπορέσουν οι ανάλογοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να πω λοιπόν ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, κύριε Δήμαρχε, που σήμερα παραδίδεται αυτό το έργο. Πράγματι, ο προϋπολογισμός ήταν 4.470.000 με διάφορες συμπληρωματικές αλλά και άλλες εντάξεις για να μπορέσουν όλα αυτά να έχουν χρήση και προσβασιμότητα. Φτάσαμε στο ύψος που φαντάζομαι από τα 7 εκατομμύρια και τα οποία νομίζω ότι χρήσιμα, γόνιμα θα τεθούν υπόψη των υπηρεσιών και τεχνικά των ίδιων των υπηρεσιών. Υπηρεσίες και πάλι για τη συνεργασία που είχαμε και με τον ανάδοχο, με τον Δήμαρχο και βεβαίως την Πολυκιακή και προφανώς και με την περιφέρεια. Όσο και ευλόγησα την κληρονομία σου, νίκαστη, ευσεβέστη κατ' εναντίον χορού.